Και θα πάμε τώρα στο κυρίως θέμα της σημερινής αθλητικής ενότητας της εκπομπής. Θα υποδεχθούμε μέσω σύνδεσης Skype τον καθηγητή φυσικής αγωγής, τον κύριο Αλέξη Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και η παρουσία σας βέβαια στην εκπομπή σήμερα αφορά στο πρώτο πρωτάθλημα, σχολικό πρωτάθλημα τριάθλου, το οποίο θα φιλοξενηθεί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 18 του μήνα στο Ηράκλειο. Να ξεκινήσουμε από έτσι να μας δώσετε λίγο το προφίλ του, τι θα δούμε εδώ, τι ακριβώς θα γίνει, μιας και πρόκειται και για την πρώτη διοργάνωση. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ιστορικά η πρώτη φορά στο σχολικό αθλητισμό που θα παρουσιαστεί τριαθλητικό αγώνισμα. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί το αγώνισμα του Aquathlon, το οποίο αφορά τρέξιμο, κολύμπι και τρέξιμο σε μαθητικό πληθυσμό. Είναι κανονικό πανελλήνιο πρωτάθλημα σχολικό γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Γίνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο και είναι στην διοργάνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, το Γραφείο δηλαδή Φυσικής Αγωγής του Νομού Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Mm-hmm. Συγκεκριμένα στις 18 Απριλίου, την ερχόμενη Πέμπτη, οι μαθητές και μαθήτριες, αυτή τη στιγμή περιμένουμε γύρω στα 85 άτομα, περίπου 55 μαθητές και 30 μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, θα αγωνιστούν στα 1250 μέτρα τρέξιμο, τα οποία θα γίνουν μέσα στο βοηθητικό στάδιο του Παγκριτίου. Ακολούθως, μέσα από την εγκατάσταση τρέχοντας, θα μεταβούν δίπλα στο κολυμπητήριο του Λίντο, όπου θα κολυμπήσουν 500 μέτρα. Και τελειώνοντας τα 500 μέτρα, με αντίστροφη φορά, θα ξαναπάνε στο βοηθητικό στάδιο για να κάνουν άλλα 1250 μέτρα. Συνολικά, δηλαδή, έχουμε 2,5 χιλιόμετρα τρέξιμο και 500 μέτρα κολύμπι. Είναι η απόσταση που είναι προσαρμοσμένη για τη συγκεκριμένη ηλικία. Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση, θέλω να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι εμπλουτίζεται και με νέα αγωνίσματα το σχολικό πρωτάθλημα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και για το, σχολικό αθλητισμό, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό και για μας, δηλαδή για τους ανθρώπους του τριάθλου, οι οποίοι θέλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη του τριάθλου. Οπότε, φέτος για πρώτη φορά και σαν εισαγωγικό αγώνισμα επιλέξαμε το Aquathlon με στόχο την επόμενη χρονιά, εφόσον όλα πάνε καλά, να έχουμε και τα τρία αγωνίσματα του τριάθλου, και το κολύμπι και το ποδήλατο και το τρέξιμο. Πολύ και... mm-hmm. ναι. Θέλω να μου πείτε πόσο δεκτικά είναι τα παιδιά έτσι, στο τρίαθλο. Φαντάζομαι ότι δεν είναι παιδιά που ασχολούνται με τρίαθλο αυτά όλα που δοκιμάζονται. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια και από μένα εδώ κάτω στο νησί, αλλά και από τους δύο συναδέλφους μου, οι οποίοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, τον Φίλιππο τον Καλαβρέζο και τον Νίκο τον Εράντζη. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον για την πρώτη φορά να προσεγγίσουμε ανθρώπους, μαθητές, αθλητές από το χώρο της κολύμβησης που έχουν έτσι και μια δρομική ικανότητα. Φυσική κατάσταση ούτως ή άλλως απαιτείται καλή. Φυσική κατάσταση, ναι, σίγουρα απαιτείται. Το τρίαθλο είναι σχετικά απαιτητικό άθλημα, γιατί και οι αποστάσεις είναι μεγάλες και η διάρκεια είναι μεγάλη. Βέβαια, για τις ηλικίες την παιδική ηλικία δεν είναι τόσο φοβερά τα πράγματα όσο αυτά που βλέπουμε στους ενήλικες. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ακούμε τρίαθλο και ακούμε αποστάσεις που τρομάζουν, είναι πολύ εξειδικευμένοι και λίγοι άνθρωποι που τις δοκιμάζουν. Αλλά ο καθένας μπορεί και είναι εύκολο άθλημα και το κολύμπι και το ποδήλατο και το τρέξιμο. Για την ακρίβεια, συνήθως η πρώτη επαφή είναι το κολύμπι. Δηλαδή, η έναρξη για να ξεκινήσει κανείς και είναι και, ας πούμε, προϋπόθεση να μπορεί να κολυμπάει, να ξέρει να κολυμπάει. Το ποδήλατο είναι σχετικά εύκολο, όλοι ξέρουν να κάνουν ποδήλατο, και το τρέξιμο είναι κάτι το οποίο
Ναι, μεν είναι κουραστικό, είναι επιβαρυντικό αν το κάνει συστηματικά, αλλά είναι κάτι που μαθαίνεται. Mm-hmm. Είναι όπως ακριβώς το είπατε, ότι γενικότερα έχουμε στο μυαλό μας ένα εξαιρετικά απαιτητικό άθλημα σε ό,τι αφορά στο τριάθλο. Θέλω να μου πείτε έτσι και από την εμπειρία σας και την επαφή σας με τα παιδιά του Ηρακλείου, καταρχάς. Σε τι επίπεδο βρίσκονται τα παιδιά, τι μηνύματα λαμβάνετε από αυτά? Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών του Ηρακλείου που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι κολυμβητές. Mm-hmm. Και μάλιστα πολύ καλοί κολυμβητές. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα και αθλητικό background, αλλά και ένα υπόβαθρο έτσι σημαντικό σε φυσική κατάσταση και μπορούν να τα απεξέλθουν, θεωρώ, επάξια στο αγώνισμα. Έχει γίνει και μια προετοιμασία, δηλαδή έχουμε συνεργαστεί με τα παιδιά. Εγώ προσωπικά τους προσπάθησα και κάναμε κάποιες προπονήσεις έτσι προπαρασκευαστικά για να δούνε λίγο και το ερέθισμα, το δρομικό, να πάρουν λίγο την αίσθηση και να νιώσουν λίγο και την ένταση αυτή, γιατί το αγώνισμα είναι σχετικά μικρό και όλοι θα αγωνιστούν στα κόκκινα που λέμε, για σχετικά μικρή διάρκεια, δηλαδή δεν θα πάρει πάνω από 20 λεπτά στους μαθητές και να τρέξουν και να κολυμπήσουν και να ξανατρέξουν. Mm-hmm. Αλλά τους είδα ότι σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία ανταποκρίθηκε άψογα. Πολύ ευχάριστο. Βοηθάει το γεγονός ότι είναι αθλητές ενεργοί. Επίσης, να πω ότι την Παρασκευή, μεθαύριο, θα κάνουμε και ένα test event, δηλαδή όσα παιδιά θέλουν, το πρωί, Ηρακλειώτες κατά βάση, mm-hmm. Θα κάνουμε προσομοίωση, ένα simulation της διαδρομής ακριβώς, για να την τρέξουν ακριβώς όπως θα την τρέχανε στον αγώνα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Οικονόμου, πάντως να πούμε ότι εξαιτίας και του γεγονότος ότι αφορά σε πανελλήνια φάση σχολικού πρωταθλήματος, υπάρχει βέβαια και ένα υψηλό κίνητρο από τους μαθητές, και να το πούμε αυτό έτσι, ό,τι αφορά τα μπόνους που παίρνουν για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ναι, οι τρεις νικητές και οι τρεις νικήτριες θα λάβουν το προνόμιο, θα λάβουν ένα μπόνους, μια προσάυξηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Mm-hmm. Να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμα και στους μαθητές γενικότερα που μπορεί σε αυτή τη φάση να μην έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με το άθλημα, ίσως να το δοκιμάσουν τα επόμενα χρόνια. Εμείς και εγώ αλλά και οι συνάδελφοί μου στο τρίαθλο κυριολεκτικά έχουμε από τη φετινή χρονιά οργώσει τα σχολεία και τα γυμνάσια και τα λύκεια και τα δημοτικά και κάνουμε παρουσίαση του αθλήματος για να το γνωρίσουν οι μαθητές. Εγώ προτείνω στον οποιοδήποτε να δοκιμάσει συνδυαστικά και τα τρία και τις τρεις αυτές δραστηριότητες και θα καταλάβει ότι η μία συμπληρώνει την άλλη, δηλαδή μπορεί το τρέξιμο να σε κουράζει, αλλά το κολύμπι να σου χαλαρώνει τα πόδια. Mm-hmm. Μπορεί το κολύμπι να κουράζει στα χέρια, αλλά το ποδήλατο θα σου ξεκουράζει τα χέρια. Όλα αυτά λειτουργούν συνεργατικά και τελικά καταλήγεις να κάνεις τρεις διαφορετικές δραστηριότητες συνδυαστικά, χωρίς να έχεις αυτό το μονότονο, τη ρουτίνα την καθημερινή, να μοιράζεις την καταπώνηση και την ψυχολογική πίεση. Και νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή δραστηριότητα, όχι μόνο για τους μεγάλους, γιατί μεγάλους έχουμε αρκετούς αθλητές και στην Ελλάδα οι οποίοι ασχολούνται με το τρίαθλο, αλλά μας ενδιαφέρουν και οι μικρές ηλικίες, θέλουμε την ανάπτυξη από τη μικρή ηλικία. Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, το γεγονός ότι επιλέχθηκε το Ηράκλειο για να πραγματοποιηθεί το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα σχολικό σε ό,τι αφορά το τρίαθλο, φαντάζομαι ότι σημαίνει ότι είστε από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της προσπάθειας. Σίγουρα υπάρχει μια σύμπραξη δυνάμεων, θα λέγαμε. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και σε εσάς τους καθηγητές φυσικής αγωγής και σε όλους τους φορείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν την επόμενη 5η 18 του μήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να το παρακολουθήσετε. Να είστε καλά.